Άρη στιγμή, γιατί είχαμε καιρό να τη ζήσουμε λόγω της πανδημίας. Είχαμε μακρυνθεί λίγο. Το ίδιο είπα και στα μέλη του Γκαπί, γιατί ήμουν αρκετά κοντά τους εγώ τα πρώτα 5 χρόνια. Σε εκδρομές μαζί, στις γιορτές τους, χορούς, στα ποίηματά τους. Και λόγω της πανδημίας απομακρυνθήκαμε εκ των πραγμάτων. Τώρα λοιπόν που υπάρχει μια σχετική ύφεση για τους εξήγησης ότι πρέπει να προστατεύονται ακόμα, να φοράνε μάσκες, να προσέχουν, είναι σε μια ηλικία δύσκολη. Παρ' όλα αυτά πάντα χαίρομαι, είναι οι μαμάδες μας, οι μπαμπάδες μας και οι παππούδες μας νομίζω. Χαίρονται νομίζω, είναι ευχάριστο, ευχάριστο να είσαι είτε με τα παιδιά, είμαι ηλικιωμένος και νομίζω πάμε καλά στα ΚΑΠΗ. Είμαι περήφανος για τα κέντρα αγάπης του Πειραιά. Ευχαριστώ και τον Χρήστο Αγραπίδη τόσα χρόνια που ήταν πολιτικός προϊστάμενος και την Γηγή Μπουρδάκου τώρα. Εντάξει, πάντα υπάρχουν ορισμένα προβλήματα και ελλείψεις. Νομίζω ότι γενικώς πάμε καλά να κάνουν τις εκδρομές τους, τους χορούς τους, την πολιτική ιατρική τους, προγράμματα στα ΚΑΠΗ, το μεγάλο χώρο που θα κάνουμε και πάλι το Γενάρη για τη νέα χρονιά. Νομίζω ότι οι Ρωμανοί των Λογίων είναι ευχαριστημένοι και χαίρομαι να τους λέω. Πραγματικά χαίρομαι. Είναι γιορτές αγάπης και γιορτές χάρας. Αυτοί εδώ οι άνθρωποι, οι οποίοι δυστυχώς, όπως και όλοι, στερηθήκαμε πάρα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια της υγειονομικής πανδημίας, έτσι στερήθηκαν και τη λειτουργία των ΚΑΠΗ. Για πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους είναι το δεύτερο τους σπίτι. Σιγά σιγά λοιπόν μπαίνουμε σε μια κανονικότητα. Εύχομαι σε όλους υγεία, δύναμη και η νέα χρονιά να φέρει χαρά και επιτυχία. Να περάσουμε όλοι καλά μαζί με τις οικογένειές μας αυτές τις άγιες μέρες. Είμαστε παρόντες σε αυτές τις μέρες αγάπης. Ήρθαν οι γιορτές, τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Είναι ευκαιρία να ανταλλάσσουμε ευχές και το πιο σπουδαίο είναι να βρούμε χρόνο με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, με τους φίλους μας, τους στενούς. Αλλά όμως πρέπει να αναλογιστούμε ότι υπάρχουν και αγαπημένα πρόσωπα τα οποία λόγω της πανδημίας και άλλων γεγονότων που η ίδια η ζωή φέρνει, που φύγαν από τη ζωή. Αγαπημένα πρόσωπα τα οποία είναι στην ξενιτιά, θα έλεγα, για λόγους εργασίας και για διάφορους άλλους λόγους, ναυτικούς που ταξιδεύουν, αλλά το πιο σημαντικό που μπορούμε να το βελτιώσουμε και να το αλλάξουμε είναι οι φίλοι και τα αγαπημένα πρόσωπα για τους οποίους έχουμε χαλάσει τη σχέση μας. Τι σημαίνει Χριστούγεννα? Συγχώρεση. Μην ξεχνάμε ότι η ζωή είναι ένα τικ, ένα ανοιγόκλημα ματιών. Πρέπει να είμαστε γενναιόκαρδοι, να πλώσουμε το χέρι μας και να συγχωρέσουμε έστω και αυτόν ο οποίος με στεναχώρησε. Θα νιώσουμε όμορφα, αυτό είναι το νόημα των Χριστουγέννων, αγάπη και συγχώρεση. Χρόνια πολλά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιτέλους μπορούμε και ερχόμαστε σε όλες τις γιορτές των ΚΑΠΗ. Πάλι πριν ένα μήνα είχαμε κάνει πάλι αντίστοιχες γιορτές. Τα ΚΑΠΗ του Δήμου είναι ένας χώρος ο οποίος δίνει ζωή στους ηλικιωμένους. Περιμέναμε πώς και πώς να ανοίξουν και πλέον είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε και ερχόμαστε σε αυτές τις γιορτές. Βέβαια πρέπει να προσέχουμε, όπως επισημαίνουμε και σε όλους τους ανθρώπους εδώ πέρα, και εμείς οι ίδιοι, αλλά και οι άνθρωποι των ΚΑΠΗ, ώστε να μπορούμε και όλο το χειμώνα να θριζόμαστε με ασφάλεια. Ξεκινάμε σήμερα λοιπόν τις εορταστικές εκδηλώσεις, τις γιορτούλες των ΚΑΠΗ, με πολύ χαρά. Να ευχηθούμε, να ανταλλάξουμε ευχές. Ξεκινήσαμε δειλά-δειλά, θα έλεγα, το άνοιγμα των ΚΑΠΗ και τελικά φτάσαμε να κάνουμε και τις εκδρομές μας, να κάνουμε τις εξετάσεις προληπτικής ιατρικής και σιγά-σιγά να επανερχόμαστε στην πρώτερη κατάσταση. Να ευχηθώ σε όλους να έχουν καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα με τις οικογένειες, με τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους και είμαστε πάντα δίπλα στους αγαπημένους μας της τρίτης ηλικίας. Μετά από πάρα πολύ καιρό που ήταν κλειστά τα ΚΑΠΗ μας, έχουν αρχίσει τις εκδηλώσεις. Είναι ευχάριστο το γεγονός. Ήρθαμε να ευχηθούμε καλές γιορτές, καλή χρονιά να έχουν οι άνθρωποι εδώ πέρα και να προσέλθουν όλες τις εκδηλώσεις αυτές.